Νομίζεις ότι εγώ δεν είχα εμπόδια. Να σου τα θυμίσω. Είχα μια σχέση με την οποία πήγαινα σοβαρά. Χάθηκα με τους κολλητούς μου για να βρίσκω χρόνο για σένα. Ξεπέρασα τα πάντα για χάρη σου. Και εσύ μου λες ότι τρέμεις μη μας ανακαλύψουν. Δεν είμαι τόσο δυνατή όσο εσύ. Αυτό είναι, δεν ξέρω. Γιατί έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ντρέπεσαι για μένα. Αν καταλάβω κάτι τέτοιο, τελειώσαμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το ξέρεις. Σου εξήγησα ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, η μάνα σου. Πόσο δύσκολο είναι να το λύσεις. Αυτή η γυναίκα δεν ερωτεύτηκε ποτέ για να καταλάβει όλα βάσει σχεδίου τα έκανε στη ζωή της. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω. Να μάθεις. Δοκίμασε να της εξηγήσεις. Και να το κάνω δεν θα με ακούσει. Ωραία. Κοίτα, Φέη, το ξέρω ότι είναι δύσκολο να της μιλήσεις, αλλά αν το κάνεις θα είναι λυτρωτικό. Εγώ ήρθα εδώ για να σου ζητήσω ένα χρονοδιάγραμμα. Βάλ το όπως σε βολεύει εσένα. Αλλά να το κάνεις. Εντάξει. Αν δεν έχει φύγει η μητέρα μου σε μία εβδομάδα, θα μάθουν όλοι στο κολέγιο ότι είμαστε μαζί. Τόσο εύκολο ήταν, τόσο απλό. Συγγνώμη, τόσο καιρό κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη και τώρα μου λες ξαφνικά ότι σε μια εβδομάδα θα είναι όλα μια χαρά. Δεν σου είπα αυτό. Απλά δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο φρικαρισμένο. Τι με κοιτάς? Ένα χρονοδιάγραμμα δεν ζήτησες. Ορίστε λοιπόν, το έχεις. Κι ας γίνει ό,τι θέλει. Φτάνει να μη σε χάσω. Είμαστε εντάξει τώρα? Ας πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Πες μου για την ομιλία σου αύριο. Φυσικά το ευχάριστο. Πλάκα μου κάνεις. Περιμένω πως και πως να ανέβεις να μιλήσεις. Εγώ θα είμαι λίγο αγχωμένος. Κι εγώ. Αλλά περισσότερο επειδή θα γνωρίσω τη μητέρα σου. Θα έρθει αύριο, ε? Τραβήξω, ετοιμάζω ένα καινούριο ταινιάκι. Μη παιδί μου, μην τραβάς αυτά τα χάλια. Ποια χάλια, τι λέτε τώρα? Εσείς ό,τι και να κάνετε είστε θεά. Θεά της γκρίνιας. Αυτό τον τίτλο να δώσεις στο βιντεάκι. Α, μια θεά με λουμπάγκο. Γιατί, έχω καλύτερο. Ακόμα και οι τύρανοι τυρανιούνται. Σιγά μη σε βασανίζω κιόλα. Να σε ακούσει και κανένας. Έλα μωρέ, ηρέμησε, πλάκα κάνω. Πάντως κρίμα που δεν θα έρθετε στην εκδήλωση. Θα καμαρώνονται και το αγόρι μου. Α, ποιο αγόρι σου? Έναν έχω, κυρία Εύα, το Σταύρο. Είναι ομιλητής και θα κρέμω το όλοι από τα χείλη του. Ναι, το Σταύρο. Πάντως σε περίμενα πιο επιλεκτική στα ερωτικά σου. Αλλά αφού τον διάλεξες, θα υποστείς τις συνέπειες. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν μ' άρεσε αυτός ο Σταύρος. Και μέρα το ενστικτό μου δεν με γελάει ποτέ. Δεν παίζεσαι, ρε μαμά. Παντός, αν κρίνω από τα καυστικά σας σχόλια, έχετε κέφια. Άρα η μέση σας πάει καλύτερα, ε? Ναι, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Οπότε αύριο θα μπορέσετε να μείνετε μόνοι σας για να πάμε εμείς εκεί. Φυσικά, τι, Ιαννή, μπορεί με. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να πάτε τόσο πολύ. Βαρετό θα είναι. Εγώ θέλω να το τραβήξω σε βίντεο για να το ανεβάσω μετά στο site της σχολής. Και θα είναι όλα εκεί, οπότε δεν γίνεται να μην είναι εκεί, Φέη. Γιατί θα στεναχωρηθεί το αγόρι σου αν δεν το χειροκροτήσει η κόρη μου? Αρκετά με το Σταύρο. Δεν καταλαβαίνω τι σου έχει κάνει και τον αντιπαθείς έτσι. Παιδί μου, τι αντίδραση είναι αυτή? Αντί να τσαντιστεί η Φρίνη, τσαντίζεις εσύ. Μα τι σε καταλαβαίνω. Βέβαια. Ούτε με κατάλαβες, ούτε πρόκειται να με καταλάβεις ποτέ σου. Τι σημαίνει, Φρίνη? Να φύγουμε, να μην τα ενοχλούμε τα παιδιά, ε? Δεν πάμε να πιούμε κανένα ποτάκι δυο μας? Δεν μπορώ, είμαι ρεζερβέ. Τραπεζί είσαι? Γεια. Τι κάνετε εδώ? Είπαμε μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Μήπως την τρίτη καταφέρουμε να πάμε όλοι μαζί για ένα ποτάκι. Εκτός αν μας την κουπανίσεις πάλι. Έλα, μην το σκέφτεσαι. Στη βράσκονα είναι σίγουρο. Ναι, μην τον πιέζεις. Ο Σταύρος έχει όλο του τα βράδια ρεζερβέ. Σήμερα μπορεί, αφού ήταν έτοιμος να πει ναι. Και ναι, να έλεγε, θα έρχονταν για ένα δεκάλεπτο και μετά θα τον έπαιρνε τηλέφωνο η δικιά του και πουφ, καπνό. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μπορούσε να φωνάξει τη... Πώς την είπαμε την κοπέλα σου? Άντε καλέ, τα λέτε και έξω αυτά. Άντε, πάμε για ένα ποτό. Άντε, πάμε. Εσύ τι θα κάνεις τελικά? Εμείς πάμε. Ο κολλητός δεν πολύ κολλάει στην παρέα τελευταία. Είμαι στο μπαράκι και η Άντα τραγουδάει το τραγούδι μας. Το κλιπάκι που παίζουμε έχει τρελαθεί στα χτυπήματα, σε σκέφτομαι. Ποιος στέλνει μήνυμα τέτοια ώρα? Έλεος.
Δεν έχει αυτιά η μάνα σου. Τα ραντάρ της NASA έχει. Ο Άρης είναι, ρωτάει πώς είσαι. Το χρυσό μου το αγόρι. Να σε καλά που με σκέφτεσαι. Τι κάνεις εδώ? Ζαλίστηκα λίγο μέσα στο μπαρ και βγήκα να πάρω αέρα. Οι άλλοι? Εκεί, δεν ξεκολλάνε. Ειδικά η Μάρο με το Ρώσο. Έχουν τρελή ερωτική διάθεση. Ελπίζω τουλάχιστον να ηρεμήσει μετά από αυτό ο κολλητός σου, γιατί ήταν πολύ νευριασμένος πριν. Αλλά γιατί έχουν πάθει οι φίλοι σου και έχουν τους δώσει, έτσι? Τίποτα, παρεξήγηση είναι. Θα τους περάσει. Πάντως κρίμα που σε άφησαν μόνο σου. Εγώ πάντως, αν θέλεις, μπορώ να μείνω να σου κάνω λίγο παρέα. Δεν θα κάτσω πολύ εξάλλου, αύριο είναι η εκδήλωση. Αλήθεια, ετοίμασες την επιστολόγο σου? Ούπα! Το πιστεύω. Καλά είσαι. Αχ, μάλλον έσπασε το τακούνι μου. Αχ, δεν πιστεύω, δεν γλίτωσε.